Θέλω να ξεκινήσουμε με τις δημιουργίες του Συλλόγου. Να μας πείτε για αυτήν την εξέλιξη και βεβαίως για τη συμμετοχή σας στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Κύριε Μαυρίδη, τα τελευταία χρόνια στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο τα προβλήματα συνεχώς διωγγώνονται, συσσωρεύονται. Λύσεις δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Μεγάλος εμπεγμός υπάρχει κυρίως από τους κυβερνώντες. Και γι' αυτό το λόγο άνθρωποι οι οποίοι δεν ησυχάζουν στο απλώς να μείνουν στον καναπέ τους, μαζευτήκαμε, οργανωθήκαμε, προχωρήσαμε στη σύσταση ενός νέου αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου, ο οποίος έχει ευρεία συμμετοχή και σε αριθμό μελών είναι αρκετά τα μέλη μας, αλλά και σε επικράτεια έχουμε να καλύψουμε μεγάλη ακτίνα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι προσδιορίσαμε στο σύλλογο την Ανατολική Ορδαία και τη Λεκάνη της Βεγορίτιδας. Έχουμε μεγάλη ακτίνα σε αγροτικά χωριά, αγροτοκτηνοτροφικά χωριά, και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τις ευθύνες μας, γιατί έχουμε να καλύψουμε μεγάλο εύρος και πολλαπλάσια προβλήματα τα οποία σας είπα από την αρχή ότι συνεχώς διωγγώνονται. Να καταλάβω ότι κυρίως οι τελευταίες εξελίξεις με τις υπέρμετρες αυξήσεις στα καύσιμα αλλά και στην ενέργεια κάνουν δυσβάσταχτη, μη βιώσιμη την αγροτική καλλιέργεια. Βεβαίως εσείς θα μου πείτε ότι να προσθέσω και τα αγροτικά εφόδια, τους σπόρους, το λίπασμα. Σαφώς όλα αυτά έρχονται σαν θηλιά στον λαιμό του Έλληνα αγρότη. Βλέπουμε οποιοδήποτε γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο παίρνει δημοσιότητα αμέσως. Ορισμένοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του λαού. Να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν έπεσε η πρώτη ντουφεκιά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, από την επόμενη μέρα είχαμε συνεχώς ανατιμήσεις. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρίδη? Καλύπτεται δημοσιογραφικά συνεχώς τα γεγονότα και βλέπουμε πριν ακόμα οι εξελίξεις δρομολογηθούν όσον αφορά τις τιμές από τα δηληστήρια, από τις κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το εμπάρκο το οποίο είχε επιβληθεί, οικονομικές κυρώσεις. Εμείς αυτά τα είδαμε πριν ακόμα δημοσιευτούν, τα είδαμε στην τσέπη μας. Οποιοδήποτε, όχι μόνο ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, οποιοδήποτε πολίτης αυτής της χώρας. Πόσο μάλλον σε εμάς που το κόστος πλέον είναι δυσβάστακτο, γιατί τελευταία όταν ήμασταν σε εξέλιξη με τα μπλόκα, αντιπροσωπεία η οποία είχε συνάντηση με το Υπουργείο και με άλλους κυβερνητικούς και με άλλα κυβερνητικά στελέχη, αυτό το οποίο είχαν δεσμευτεί ήταν να μας δώσουν 10 εκατομμύρια επιπλέον ώστε να καλύψουν το πετρέλαιο κίνησης όσον αφορά την επιστροφή φόρου καυσίμου. Τα 10 εκατομμύρια που είχε εξαγγείλει τότε η κυβέρνηση ήταν πριν από όλη αυτή την κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην πορεία οι αντιμήσεις και όλα τα γεγονότα τα οποία πραγματικά συμβαίνουν δεν δίνουν τη δυνατότητα, και αυτό που το λέω είναι πραγματικό γεγονός, δεν δίνουν τη δυνατότητα πλέον για παραγωγή. Θα στερέψουμε από τρόφιμα. Και αν υπολογίσει κανείς ότι θα έχουμε και μηδενικές εισαγωγές από την Ουκρανία που είχαμε ενίσχυση με την εισαγωγή δημητριακών από εκείνη την περιοχή, άρα μιλάμε για ουσιαστικά μεγάλες ανατιμήσεις και μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Το πρόβλημα έχει να κάνει και από τις δύο πλευρές. Αφενός μεν δεν θα υπάρχουν εισαγωγές όσον αφορά τα δημητριακά. Αφετέρου δεν θα μπορέσουμε να εξάγουμε προϊόντα όπως είναι για παράδειγμα το ροδάκινο. Καταλαβαίνετε ότι οι συγκεκριμένες αγορές ήταν πολύ μεγάλες και ο κλάδος των παραγωγών με ροδάκινα, πυρηνόκαρπα γενικότερα, που απευθυνόταν σε αυτές τις αγορές, σήμερα υπάρχει ένα εμπάρκο. Υπάρχει ένα τείχος μπροστά μας, το οποίο ό,τι αγορές και να είχαν προκύψει, αυτές τις στιγμές έχουν εξανεμιστεί. Θα υπάρξει δηλαδή πρόβλημα και στην τη δική μας την καλλιέργεια, όσοι μπορέσουμε και αν καλλιεργήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να τα εξάγουμε. Παράλληλα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν
με τον τουρισμό, που και εκεί θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα θα έρθουν και θα καταναλώσουν εδώ. Δηλαδή μεγάλο μέρος της παραγωγής μας είχε να κάνει και με την τοπική αγορά. Βλέπουμε συνεχώς λοιπόν ότι το ένα πρόβλημα διαδέχεται το άλλο και δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα προκύψει. Η όποια καλλιέργεια και αν υπάρχει, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και η δυνατότητα να διατεθεί. Αφενός μεν υπάρχει το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά και από την άλλη είναι το γεγονός ότι αν σε περίπτωση υπάρχει καλή παραγωγή, που θα προωθηθεί. Κατανοητό. Κύριε Διαμαντίδη, λίγο διαδικαστικά, πώς θα γίνει η κάθοδος στην Αθήνα, τι πρέπει να ξέρει κάποιος που θέλει να συμμετάσχει, είτε είναι αγρότης της περιοχής σας, είτε άλλης περιοχής. Μέσα από τις συναντήσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτό το διάστημα, ως νεοσύστατος κοινοτροπικός σύλλογος, είχαμε επαφές και με τον δήμαρχο της Εορδαίας, τον κύριο Πλακεντά, όπου είχαμε μια πολύ έτσι επικοδομητική συζήτηση όσον αφορά για τα προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο. Ανταλλάξαμε σκέψεις, απόψεις, έχουμε κοινή πλεύση όσον αφορά επίλυση προβλημάτων. Και μετά από όλα αυτά, αφού εξαγγέλθηκε το συλλαλητήριο στην Αθήνα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μέσα από τα αιτήματα προς τον κύριο Πλακεντά ήταν και αν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί κάποιο χρηματικό ποσό ώστε να καλύψουμε τα έξοδα της μετακίνησης των ανθρώπων προς την Αθήνα. Γιατί καταλαβαίνετε με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία, το κόστος και εκεί ακόμα έχει πολλαπλασιαστεί. Ανταποκρινόμενος λοιπόν ο κύριος Πλακεντάς και μέσα από το σταθμό σας θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, ανάλαβε όλο το κόστος της μεταφοράς. Υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, μία η ώρα μπροστά από το Δημαρχείο της Εορδαίας, ώστε στις 12 το μεσημέρι που είναι το συλλαλητήριο στην πλατεία Βάθης να έχουμε χρόνο εύλογο μπροστά μας. Καταλαβαίνετε, το ταξίδι είναι μεγάλο, να φτάσουμε εκεί και μια που μου δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσω και τον κόσμο που θέλει να συμμετάσχει ότι θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα, να φοράμε τις μάσκες προστασίας, οπωσδήποτε να έχουμε όλοι μας πιστοποιητικά είτε νόσησης είτε εμβολιασμού. Και αυτοί οι οποίοι κολλείονται σε οποιοδήποτε από αυτά να έχουν μαζί τους τεστ είτε μοριακό είτε rapid 48 ώρων ώστε να μας καλύψει και για την επιστροφή, γιατί θα πάμε και θα γυρίσουμε. Κατανοητό. Μένουμε σε αυτό. Το βράδυ μία η ώρα της Πέμπτης προς Παρασκευή θα ξεκινήσετε από το Δημαρχείο της Πτολεμαϊδας προκειμένου να κατέβετε και να συμμετάσχετε στο συλλαλητήριο. Μια φράση, αν μπορούμε, κλείνοντας, ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτό το συλλαλητήριο, τι ζητάτε από την κυβέρνηση, αν μπορούμε με μια φράση να πούμε και αυτό. Τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων αγκαλιάζουν όλο τον αγροτικό κόσμο, όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο. Κόστος παραγωγής, έχει σχέση με φορολογικά, με ασφαλιστικά, αναφέρονται λεπτομερώς. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο τηλεοπτικός σας χρόνος είναι ελάχιστος και είναι λίγο δύσκολο να τα αναφέρουμε ακριβώς ένα προς ένα. Ζητάτε ενδεχομένως συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό, με κάποια εξαγγελία από την κυβέρνηση? Το συλλαλητήριο είναι στις 1 η ώρα στην πλατεία Βαθύς. Από εκεί θα προκύψει, θα γίνει πορεία προς το Σύνταγμα. Γίνονται κάποιες διεργασίες από το μαζί με την κυβέρνηση, από την Πανελλαδική Επιτροπή, ώστε να υπάρχουν και τρακτέρ συμβολικά στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να παρελάσουν μαζί με την πορεία. Και στη συνέχεια η Επιτροπή της Πανελλαδικής θα καταθέσει ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στον Υπουργό, στον αρμόδιο Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντίδη. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε και για την ενημέρωση προκειμένου να υπάρχει συμμετοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα με αγώνες κερδίζονται. Η συμμετοχή του κόσμου είναι απαραίτητη και πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε και να δείξουμε τη δύναμη ότι ο λαός πραγματικά αγωνιά και να παραμείνει στον τόπο του και να καλλιεργήσει, αλλά κυρίως
να μείνουμε στην επαρχία. Σας ευχαριστώ και πάλι.